στις σημερινές συνθήκες, στις δύσκολες συνθήκες, για όλους τους λαούς της Ευρώπης που βλέπουμε να αναβιώνουν φαντάσματα του παρελθόντος, το μόνο στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει αφημιστικά είναι ο πολιτισμός που έχει παράξει αυτή η Ήπειρος και τον έχει παράξει διαχρονικά. Η ανάγκη για σχεδίαση καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων είναι διάχυτη. Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν είναι εύκολη, καθώς θα πρέπει να απαιτείται η εξισορρόπηση πολλών αντικρουόμενων περιορισμών. Στη σημερινή εποχή της παγκόσμιας επικοινωνίας πιστεύω ότι το design είναι μια μορφή κοινής γλώσσας. Παρεμβαίνει εικαστικά και δημιουργικά στην καθημερινότητα, από το πιο απλό χρηστικό αντικείμενο μέχρι την πιο εξαρτημένη δημιουργία. Παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ιδιότυπη νεωτερική επιχειρηματικότητα που μπορεί να παρασύρει και να κινήσει ένα μεγάλο φάσμα. Παρουσιάζονται σήμερα εδώ πέρα έχουν προκύψει από μία προεκλογή 22 συμμετοχών τα οποία παρουσιάστηκαν στο σύνολό τους σε μία αντίστοιχη έκθεση στην Καρτίτσα και σήμερα παρουσιάζουμε τα 6 πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά. Δημιουργείται εμπνευσμένες από την ελληνική παράδοση χωρίς αναχές, χωρίς αντιλήψεις μοναδικότητας ή μεγαλείου, ανοιχτές σε όποια ερμηνεία, αλλά ταυτόχρονα ακτινοβολώντας την ελληνικότητά τους ή αν θέλετε την κουλτούρα ενός πολιτισμού που μπορούν να σταθούν φιλικά, ευχάριστα και χρηστικά, οπουδήποτε και δίπλα σε οτιδήποτε σε όλο τον κόσμο. Και εδώ έρχομαι στον τίτλο της έκθεσης Beware of Greeks. Φοβού τους Έλληνες. Όχι σαν απειλή, αλλά σαν διαρκή, διαχρονική διαδικασία που αφορά φυσικά όλους τους λαούς και όχι μόνο τους Έλληνες. Κι αν αυτοί που αποφασίζουν ερήμη των λαών, πιστεύοντας ότι μπορούν να τους ελέγχουν και να τους υποτάσσουν, το θεωρούν απειλή. Ναι, είναι απειλή, απειλή ζωής, αλλά απειλή και δημιουργίας. Γιατί η φαντασία δεν περιχαρακώνεται, η δημιουργικότητα δεν αναχαιτίζεται, η αγάπη και η διάθεση για ζωή και χαρά είναι διαρκές ηφαίστειο και δεν σβήνει, να ευχαριστήσω την πολιτική ομάδα που στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και φυσικά θα με επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου εδώ και στην Αθήνα.